Του είπα, μην παίζετε με την περιουσία μας. Έχουμε κτίσει επάνω σε άμμο. Αλλάξτε κατεύθυνση του μετρό. Φωνάζω χρόνια. Δεν εισακούστηκα. Ιδιαίτερα αναστατωμένη, η Πινελόπη Παπουλίδου, κάτοικος της οδού Παπαδάκη στην περιοχή της Βούλγαρη, βλέπει τις ρογμές που έχουν σχηματιστεί στο έδαφος δίπλα στο σπίτι της από τις εργασίες διάνοιξης της σύραγγας του μετρό. Το ανακάλυψαν ότι υπήρχε ένα πηγάδι. Αυτό το πηγάδι έπρεπε να το λάβουν υπόψη. Όχι παίζουν με τις περιουσίες μας για να έχουν αυτή θέσεις εργασίας. Η καθίζηση του εδάφους στη Συμβολή των Οδών Παπαδάκη και Σακελαρίδη έγινε αντιληπτή την Παρασκευή και εντοπίστηκε έξω από την περίμετρο οικοδομής, στο ισόγειο της οποίας στεγάζεται το 82ο νηπιαγωγείο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις μετρήσεις, η καθίζηση έφτασε τα 50 χιλιοστά, όταν το όριο με βάση τη μελέτη είναι τα 25 χιλιοστά. Αναστατώνεται ο γονιός κυρίως, όταν έχει να κάνει με μικρό παιδάκι. Είναι και το νηπιαγωγείο, βεβαίως. Οπωσδήποτε παίζει ρόλο. Είναι παιδιά μικρής ηλικίας, ο γονιός που το στέλνει στο συγκεκριμένο κτίριο, φαντάζομαι θα έχει τις ανησυχίες του. Η χορύπανση έχει, η φασαρία έχει, αλλά λέμε ότι θα είναι για κάτι καλό, γιατί η Θεσσαλονίκη εξυπηρετείται μονάχα με την αστική συγκοινωνία. Αλλά ξέρω εγώ, θα είναι και για καλό. Δεν ξέρω. Φαίνεται ότι είναι προβληματικό το έδαφος, αλλά πολύ. Άμα είναι προβληματικό, παιδιά, δεν είναι λογικό να συνεχίσει. Κλιμάκια μηχανικών πραγματοποίησαν την Κυριακή αυτοψία στην γωνιακή οικοδομή όπου στεγάζεται και το νηπιαγωγείο και διαπίστωσαν ότι δεν συντρέχουν λόγια ανησυχίας, καθώς η πολυκατοικία είναι καινούργια και έχει πολύ καλή θεμελίωση. Ωστόσο, με δεδομένο ότι το έδαφος στην περιοχή είναι προβληματικό λόγω του ρήγματος, αποφασίστηκε να σταματήσει η διάνοιξη της σύραγγας. Ο διευθυντής του Μετρό Θεσσαλονίκης Γιώργος Κωνσταντινίδης, μιλώντας στην εφημερίδα Μακεδονία, η οποία και ανέδειξε το θέμα, επιβεβαίωσε τη διακοπή των εργασιών του Μετροπόντικα για τη διάνοιξη της σύραγγας προς τον σταθμό Πατρίκιο και την ανάληψη, την απέδωσε ωστόσο σε εργασίες συντήρησης του Μετροπόντικα. Διαβεβαίωσε δε ότι γίνεται πολύ στενή παρακολούθηση με χιλιάδες μετρήσεις καθημερινά και ελέγχου στα κτίρια σε όλο το μήκος της σύραγγας. Οι καθυζήσεις, όπου και να σκάβει, σε ένα μικρό βαθμό πάντα υπάρχουν. Απλά είναι τελείως ακίνδυνες. Στην εβδομάδα και όταν θα συνεχίσει να εργάζεται ο Μετροπόντικας. Απλά το 25 είναι το καμπανάκι. Είναι αυτό που τραβάει τα βλέμματα πάνω. Μην τυχόν έχουμε καλύτερες. Γι' αυτό σταματάει ο Μετροπόντικας. Θα δούμε τι γίνεται. Να καθησυχάσει τους κατοίκους της περιοχής επιχειρεί και η Αττικό Μετρό. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων. Κατά τη διάρκεια των εργασιών λαμβάνονται όλες οι πρόνοιες και τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των οικοδομών και των έργων υποδομής στην περιοχή επιρροής του έργου. Τα όποια τεχνικά ζητήματα προκύπτουν αντιμετωπίζονται υπεύθυνα και σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής από μεγάλη ομάδα έμπειρων μηχανικών και συμβούλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.